ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Στην κατεχόμενη ζώνη, καλησπέρα στην απικία του Αένα Ουχρέους. Κυρίες και κύριοι, καλή τσικνοπέμπτη, καλό τσιμπούσι το βράδυ. Και όσοι δεν βγείτε έξω για τον ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ λόγο, ελάτε στο δικό μου μπάρμπεκιου στις 11 ακριβώς στον Ελεύθερο Σκοπευτή, όπου πρόκειται να τσικνήσουμε όλοι μαζί με πολιτικά θέματα και τη σάρκα πολιτικών ανδρών. Τρόπος του λέγειν. Θα είστε λοιπόν στις 11 η ώρα το βράδυ εδώ στον Ελεύθερο Σκοπευτή, διότι τα θέματα που πρόκειται να βγουν πραγματικά θα πολυσυζητηθούν κατά τη γνώμη μου. Σε πρώτη φάση θα είναι δίπλα μου ο κύριος Μάτσης, ο πρέσβης, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΙΔΑΣ, που είδε πράγματα και θάματα. Για να συνεχίσουμε μαζί, αν θέλετε, μια περιγραφή των εσωτερικών χώρων των ΜΚΟ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτά που έχει να σας πει είναι και σοβαρά, αλλά είναι και για να κάνετε καινούριο σηκώτη με το τι συνέβαινε επί εποχής Παπανδρέου εδώ στην Ελλάδα. Δεύτερον, έχω να σας πω πάρα πολλά, μα πραγματικά πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των μυστικών κονδυλίων. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου κάθε υπουργός των εξωτερικών ή κάθε πρωθυπουργός που θέλει να χειριστεί μυστικά κονδύλια τα βαφτίζει ωφέλιμα διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τα ευλογεί αν θέλετε, και λέει ότι με αυτά τα 40 εκατομμυριάκια, τα οποία δεν θα έχουν παραστατικά, ναι, εγώ θα προωθώ τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Και όπως βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ο Παπανδρέου εξαγόρασε ή αν θέλετε προώθησε τα διεθνή συμφέροντα της χώρας κατά τρόπον που έφερε την κατοχή. Καταλάβατε, και πληρώσαμε και αλυσοδεθήκαμε. Και ξαναπληρώσαμε και η απορία μου είναι ποιον πληρώσαμε. Ποιον. Το Σαρκοζή που τον είπε Κονάρ στις Κάνες. Ποιον πληρώσαμε. Ποιον πρωθυπουργό πληρώσαμε ώστε να διευκολύνει την Ελλάδα στα δύσκολά της. Γιατί από ό,τι είδα όλοι αντί να τη διευκολύνουν τη δυσχέραιναν. Αυτά λοιπόν το βράδυ θα τα δείτε όλα και μάλιστα εν εκτάσει αναλυτικά. Και με αρκετές αποδείξεις. Εγώ όμως οφείλω και στην αρχή της εκπομπής σήμερα να πω το εξής. Όφειλαν οι πρωθυπουργοί της χώρας μόνοι τους, οικειοθελώς, αυτοβούλος, να πάνε στους εισαγγελείς, τους αρμόδιους και τους ανακριτές και να διευκολύνουν τους οικονομικούς εισαγγελείς και όλους για αυτά που έβλεπαν ή υποπτευόντουσαν ή οσμιζόντουσαν ή οτιδήποτε επί των ημερών τους. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε τόσα και τόσες σκιές να πλανώνται πάνω από αυτή την περίφημη οικογένεια Παπανδρέου και να μην πηγαίνουν μόνοι τους να πούνε στους ανακριτές, ελάτε εδώ ρε παιδιά, να σας βοηθήσουμε, μυστικά κονδύλια. Τα δώσαμε εδώ, τα δώσαμε εκεί, τα παραστατικά. Τα είχε αυτός, τα κάψαμε όσο αργότερα στο χαρτοφάγο. Εκείνο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι μαύρες βαλίτσες στο λογιστήριο του Πασόκ. Και να μην πηγαίνει ο κύριος Σιμίτης που πίνει τον καφέ του στη βιβλιοθήκη και αρθρογραφεί στις έγκυρες εφημερίδες των βαρώνων της διαπλοκής των Αθηνών. Να μην πηγαίνει να πει σε έναν εισαγγελέα, να σας πω εγώ ρε παιδιά. Ναι, ήρθανε κάτι βαλίτσες, κάλεσα εγώ τον Τζουκάτο, τον ρώτησα, τον έκανα, τον έφτιαξα. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να φεύγουν τέτοια κοντήλια από μια χώρα τόσο μικρή και τόσο πολυδανισμένη και να είναι στο απειρόβλητο σαν γεωγραφίες.
Αμάν αδερφέ μου, αυτό το σημείτι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι τον έφτιαξε. Ούτε τον αγγίζουνε. Η Τσοκόντα είναι. Τι είναι πια. Αυτό το Γιώργο Παπανδρέου ούτε τον θοπεύουν, ούτε τον ψηλαφούν. Τι είναι. Το πολύπτυχο της Γάνδης. Τι είναι. Προς Θεού δηλαδή. Μην τρελαθούμε, Ρενουάρ είναι. Τι είναι. Δεν τον αγγίζει κανένας. Τι είναι. Αρχαία εικόνα στην Πάτμο. Δεν πάει κανένας να του πει, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, καλά πας σε όλες διαλέξεις, όλα τα πανεπιστήμια και δυσφημείς, εξακολουθείς να δυσφημείς τη χώρα που υποτίθεται ότι είσαι Γελινόπουλο, υποτίθεται. Ταξιδεύει συνεχώς, ο πιο πάλι ταξιδεμένος. Έχει αλλάξει όλα τα αεροπλάνα όλων των αεροπορικών εταιριών. Έλα εδώ ρε άνθρωπε του Θεού, πες μας εδώ, συγκλονίζεται η Ελλάς, πού τα πήγαινες. Πώς βρίσκεσαι εσύ ως πνευματικός πατέρας τόσων μοικιού. Πώς κάτω από τα μάτια σου γινόντουσαν αυτά. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πόλεμο, ουσιαστικά εμφύλιο πόλεμο στην Ουκρανία. Συγκλονίζουν οι εικόνες που περνάνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν νεκροί, αποτυπώνονται τα πρόσωπά τους αιμόφυρτοι άνθρωποι, αποτυπώνονται από τους ξένους ανταποκριτές. Εκεί πέρα βλέπουμε συλλήψεις, αν θέλετε, ακόμη και αστυνομικών από τους διαδηλωτές. Μετεδόθη πριν από ώρα ολόκληρη, αν θέλετε, πομπή, ολόκληρος σχηματισμός αστυνομικών, οι οποίοι τους πηγαίναν οι διαδηλωτές κρατούμενους σε κάποια από τα κτίρια που κατέχουν. Από την άλλη μεριά οι αστυνομικοί πυροβολούν στο ψαχνό, φίλες και φίλοι. Μέχρι στιγμής πρέπει να είναι οι νεκροί πάνω από 65. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι λέγανε 51 ή 52. Τώρα αργά το απόγευμα άρχισαν να μεταδίδουν πληροφορίες για πάνω από 65 νεκρούς. Να μεταδίδουν φωτογραφίες ότι οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 1.500. 1.000 ήτανε μέχρι χθες. Προσέξτε, διότι αυτά τα πράγματα που σας λέω και εγώ είναι ανεπιβεβαίωτα. Είναι πληροφορίες που συλλέγει το επιτελείο της εκπομπής από διάφορα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, διάφορα κανάλια και από το διαδίκτυο. Οι νεκροί μέχρι την Τρίτη ήταν 64. Μετά παρέμειναν εκεί για ένα διάστημα, ενώ οι τραυματίες έλεγαν ότι είναι 550. Από ό,τι φαίνεται, αποτυγχάνει η μεσολαβητική προσπάθεια, αν θέλετε, που έχουν κάνει οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Προσέξτε, αυτοί έχουν μεταβεί στο Κίεβο. Υπάρχει, αν θέλετε, μια μεσολαβητική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποτίθεται ότι αφορμή, έτσι σας το λέω για να το βάζουμε στο μυαλό μας, υποτίθεται ότι αφορμή είναι ότι ο Γιανούκοβιτς, ο πρόεδρος, ο οποίος έβαλε και φυλακή την Τιμοσέγκο, τη θυμάστε αυτή με την κοτσίδα, την ξανθιά, την πρόεδρο, και την έβαλε για διαφθορά μέσα, αυτός θέλει να τα έχει καλά με τον Βλαδίμηρο. Θέλει να τα έχει καλά με τον Βλαδίμηρο Πούτιν και τη Μόσχα. Είναι άνθρωπός του. Από την άλλη μεριά υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην Ουκρανία που θέλουν μεγαλύτερη σύζευξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, και λόγω βιωτικού επίπεδου. Φανταστείτε, ελάτε τώρα και κάντε συνειρμούς. Εμείς είμαστε εντός Ευρωζώνης και λέμε αμάν τι πράγμα είναι αυτό. Αυτή στην Ουκρανία επάνω υπάρχει ένα κομμάτι του λαού της Ουκρανίας που ζει κάτω από άθλιες συνθήκες και επιθυμεί να πάει στην Ευρωζώνη. Αυτό λοιπόν έρχεται σε σύγκρουση με την ρωσική επιρροή που υπάρχει πάνω στην Ουκρανία, όχι τώρα, από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης και πιο πριν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι αποτυγχάνει η μεσολαβητική προσπάθεια και ότι η χώρα οδηγείται σε εμφύλιο, διότι επανεκκίνησαν, ξανάρχισαν οι μάχες μεταξύ διαδηλωτών και κυβερνητικών δυνάμεων. Έχω στις γραμμές μας ένα φίλο, τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Χατζημαρκάκη, που είναι στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα. Καλησπέρα κύριε Χατζημαρκάκη. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, όπου τώρα αυτή την ώρα βρίσκονται και όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν ακριβώς αυτό το θέμα, το θέμα της Ουκρανίας. Ναι, εκεί τι βγαίνει, τι συμπέρασμα έχουμε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τίποτα ή αυτή τη στιγμή η Μόσχα έχει τον πάνω λόγο στην πρώην περιοχή που ήταν στην επιρροή της, στην επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Τι γίνεται τώρα, τι βγαίνει από τα παρασκήνια όλων αυτών των διαβουλεύσεων εκεί, κύριε Χατζημαρκάκη. Λοιπόν,
όλα, να το πω ξεκάθαρα, ο μεσολαβητικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια μεγάλη αποτυχία. Αυτή η μεγάλη υπερδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει τίποτα. Το πρωί ήταν οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών, Γερμανία, Στάινμαϊερ, Γαλλία, Φαμπιού και Σικόρσκι της Πολωνίας, δηλαδή τρεις χώρες μεγάλες, ήταν 5 ώρες στο Κίεβο, μιλήσανε με τον Γιανουκόβιτς. Αποτέλεσμα 0, 60 νεκροί. Είναι απίστευτο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μήνες τώρα προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι, όμως έχετε ακούσει το όνομα της μεγάλης κυρίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, Άστον, Κάθριν Άστον, άγνωστο σε όλο τον κόσμο, άγνωστο. Ναι, ναι. 5 χρόνια πληρώνεται να κάνει αυτή τη δουλειά, τίποτα δεν βγήκε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε έναν λογαριασμό από κάποιον στην Ουκρανία έκλεισε. Τώρα συζητάνε εμπάργο για όπλα, τώρα. Δηλαδή τι είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι? Δεν έχουμε μια πολιτική εξωτερική της προκοπής και δεν έχουμε δυστυχώς πολιτικούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο της προκοπής που μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την κρίση, τη μεγάλη κρίση. Η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία έχει μια Δύση η οποία θέλει να είναι στην Ευρώπη, όμως έχει μια μεγάλη Ανατολή η οποία αισθάνεται ρώσικη. Άρα δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε μόνο με την αντιπολίτευση. Αυτό όμως κάναμε. Μέχρι στιγμής, μέχρι και σήμερα, οι Ευρωπαίοι μιλάγαμε μόνο με την αντιπολίτευση. Σαν να μην υπάρξει αυτή η κυβέρνηση που τώρα πυροβολεί. Να το αποτέλεσμα. Είναι αποτυχία μεγάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δυστυχώς προσπαθεί να μαστιγώσει με την Τρόικα τους Έλληνες, την Κύπρο και άλλους δικούς της, και δεν προσέχει τι γίνεται γύρω-γύρω της. Βάζει τεχνοκράτες να μας κάνουν κομάντο και δεν καταλαβαίνει ότι το γεωπολιτικό σενάριο έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτοί είμαστε οι Ευρωπαίοι. Ναι, και εγώ ως Ευρωβουλευτής ντρέπομαι και λίγο για αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ουκρανικού λαού που παραμένει ανατολικά ταγμένο όπως και παλιά προς την πλευρά της Ρωσίας εκεί. Με αποτέλεσμα να φαίνεται πλέον ένας διχασμός και η εκκίνηση ενός εμφυλίου. Προηγουμένως είδαν οι φίλοι τηλεθεατές εδώ αστυνομικούς να εξέρχονται άοπλοι, αφοπλισμένοι για την ακρίβεια, από κτίριο που κατέλαβαν οι διαδηλωτές εκεί. Όπως υπάρχουν και άλλα πλάνα τα οποία φαίνονται δεκάδες αστυνομικοί σε σειρά, σε συστοιχεία και αν θέλετε να είναι δεξιά και αριστερά τους διαδηλωτές και να τους πηγαίνουν, έχουν συλληφθεί οι αστυνομικοί και τους πηγαίνουν σε κτίριο που ήδη έχει καταληφθεί. Κύριε Χατζημαρκάκη, με την ευκαιρία που σας έχω και φυσικά και το βράδυ θα σας έχω για το ρεπορτάζ τρέχει εκεί στις περίφημες Βρυξέλλες που είστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Διάβαζα σήμερα ότι η Bundesbank, ένας περίφημος σοφός από τους πολλούς σοφούς που έχει η Γερμανία, μιλάει πλέον ανοιχτά για κούρεμα καταθέσεων, για κούρεμα περιουσιολογίου, για τεμαχισμό της περιουσίας των Ελλήνων. Για πείτε μου, υπάρχει μια πρόσθετη πληροφορία, γιατί σήμερα το πρωί ο κύριος Γιέντς, αν δεν κάνω λάθος το μικρό του όνομα, δεν θυμάμαι το άλλο γιατί τα μπερδεύω και όλα αυτά τα ονόματα, έβγαλε μια δήλωση στην οποία λέει ότι δεν αποκλείεται να πάμε, για να πάμε σε επιμήκυνση και μικρότερο επιτόκιο, θα πάμε και σε ένα κούρεμα καταθέσεων. Τι μαθαίνετε εσείς από εκεί, κύριε Χατζημαρκάκη? Εγώ μαθαίνω ότι η επιρροή της Bundesbank μειώνεται κάθε μέρα. Η Bundesbank παίζει τώρα στο συνέδριο, στο συμβούλιο, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ρόλο που παλιά παίζαν οι Ρώσοι, το νιέτ, το όχι. Πάντα λένε όχι. Όταν κάποιος λέει όχι και μόνο όχι, δεν τον ακούς πλέον. Η Bundesbank δεν ακούγεται. Αυτό είναι το ζήτημά τους και γι' αυτό βγάζουν όλο και πιο ακραία πράγματα. Αυτή η λανθασμένη μελέτη που έχει γίνει για τους δίθεν πλούσιους Έλληνες, που είναι πιο πλούσιοι από τους Γερμανούς, από την Bundesbank βγήκε. Είναι λανθασμένα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που παράλληλα γίνεται είναι ότι η Bundesbank αυτή την εβδομάδα έβγαλε τα κέρδη της, δηλαδή είπε ότι τα κέρδη της Bundesbank είναι τουλάχιστον 2 δις. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ πιο ψηλό αυτό το στοιχείο. Ο κύριος Σόιμπλε έχει ήδη βάλει στον προϋπολογισμό του, σαν να το ήξερε, 2 δις της Bundesbank, δηλαδή καθαρά κέρδη. Όλα αυτά είναι κέρδη εις βάρος της Ελλάδας. Η ίδια Bundesbank, η οποία ακόμα συκοφαντεί και ακόμα
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως πειραματόζωο, βγάζει πολλά κέρδη. Μην τους ακούμε. Αυτός που έκανε αυτό το σχόλιο σήμερα είναι μία φωνή από την Bundesbank. Δεν θα γίνει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον όμως η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά. Η ελληνική κυβέρνηση προς το παρόν είναι λίγο ήσυχη. Πρέπει να αντιδρά, πρέπει να πει... Ναι, δεν αντιδρά καθόλου. Η ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ έτσι επιθύμια και υποταγμένη. Άρα, για πείτε μου κάτι, αυτές οι κόντρες μεταξύ Μέρκελ και Σόιμπλε για την ελληνική υπόθεση είναι θέατρο, κατά τη γνώμη σας? Όχι. Ο κύριος Σόιμπλε ανέκαθεν ήταν ένας άνθρωπος Ευρωπαίος με ευρωπαϊκή συνείδηση. Μπορεί να έχει ένα πρόσωπο, μια φάτσα έτσι λίγο δύσκολη. Βασικά η καρδιά του το ξέρω, γιατί το ξέρουμε από παλιά. Είναι Ευρωπαίος. Η Μέρκελ δεν είναι. Η Μέρκελ προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία, δεν έχει και πολλές γνώσεις για όλα αυτά τα θέματα. Και έβαλε το ανθρωπάκι της, τον Γκένς Βάιτμαν, ο οποίος ήταν χαμηλό επίπεδο συνεργάτης της. Τον έθρεψε όμως στην καγκελαρία και τον έκανε τώρα τον πρόεδρο της Bundesbank. Αυτόν ακούει. Αυτό το ανθρωπάκι, ο Γκένς Βάιτμαν, είναι λίγο πολύ... Αυτός είναι που μίλησε σήμερα. Αυτός είναι, γιατί με το που είπατε το όνομά του, αμέσως θυμήθηκα ότι είναι αυτός που θέλει να μας κάνει ένα μιζαμπλί καινούριο, ένα κούρεμα καλό, ένα κουαφίερ καλό. Και γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι. Πάντως ο Σόιμπλε έχει πραγματικά κόντρα με την Μέρκελ αυτή την εποχή. Έχει μια κόντρα. Δεν το παίζουν καλός και κακός μπάτσος. Καλός και κακός μπάτσος δεν το παίζουν. Κοιτάξτε, στο τέλος η Γερμανία το όφελός της θα βλέπει. Και αν το παιχνίδι καλός και κακός μπάτσος τους ωφελεί, θα το κάνουν. Όμως η κόντρα αυτή είναι αληθινή. Η Μέρκελ δεν έχει ευρωπαϊκή συνείδηση, ο Σόιμπλε έχει. Και αυτό δεν είναι μόνο θέατρο. Στην πολιτική πολλά είναι θέατρο. Αυτό όμως έχει και μια βάση, μια αυθεντική αληθινή βάση. Ναι. Κύριε Κατζημαρκάκη, το βράδυ, έτσι σας παρακαλώ, μια και θα επικοινωνήσουμε πάλι. Βεβαίως. Να μάθετε τίποτα περισσότερα, διότι ο πόλεμος εκεί σοβεί στην Ουκρανία. Υπάρχουν εκεί υπουργοί των εξωτερικών, οι οποίοι μάλλον δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Μάλλον θα μας επιστρέψουν άπρακτοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατζημαρκάκη. Διαφημίσεις, άμεσα διαφημίσεις. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, απόψε μου λένε ο αγαπητός ο κύριος Παπανδρέου, ο ταξιδιώτης της βροχής, μιλάει στους αποφύτους του Χάρβαρτ, στο Ζάπιο, εκεί με θέμα μετά το μνημόνιο τι. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μετά το μνημόνιο τι. Είναι το θέμα του λέκτορα κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, που κακή τη τύχη της Ελλάδος, ο εθνοκτόνος αυτός ανέλαβε χωρίς να ενημερώσει κανέναν, απέκρυψε τα πάντα και οδήγησε τη χώρα σε δεσμά δουλείας πολύχρονα. Φίλες και φίλοι, ο προθυμότερος των προθύμων, σύμφωνα με τα απόρριτα τηλεγραφήματα της Αμερικανικής Πρεσβείας των Αθηνών, καλησπέρα στην Πρεσβεία, υπογραφές Speckhardt από κάτω του πρεσβευτού. Ο προθυμότερος των προθύμων, ο καλύτερος πελάτης, ο καλύτερος θαμώνας. Όχι εγώ, τα Wikileaks είναι αναρτημένα αυτά, πολυπεγμένα, όχι μόνο από τον Τράγκα, από διεθνή μέσα ενημέρωσης, καταλάβατε. Πάμε παρακάτω. Μυστικά κονδύλια, κυρίες και κύριοι. Τι είναι αυτά τα μυστικά κονδύλια, τα οποία το βράδυ θα σας πάω πίσω στο βάθος, στα άδυτα του Υπουργείου Εξωτερικού, να τα δείτε. Τι είναι αυτά? Τον Οκτώβριο του 2011, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα 14 έγγραφα από τα οποία προκύπτει εντυπωσιακή εξέλιξη των απορρίτων δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, επί Παπανδρέου, ας πούμε, έτσι, φουσκώνανε τα μυστικά κονδύλια. Μετέφεραν από το Υπουργείο Οικονομικών εκατομμύρια ευρώ στο Υπουργείο Εξωτερικών στα μυστικά κονδύλια. Προφανώς για να επιτύχει η Ελλάς ό,τι επέτυχε. Και δίπλα ήταν η ΔΑΣ. Δηλαδή η ΜΚΟ, πνευματικός πατέρας των οποίων, ποιος άλλος, ο άνθρωπος της πράσινης κλιματικής αλλαγής, των πράσινων αλόγων, των πράσινων συνεδρίων του κυρίου Γρυβαία και όλων αυτών.
Θέλω λοιπόν να δούμε ένα βίντεο τώρα πώς έγινε υπέρβαση ως και 270% στα μυστικά κονδύλια του ΥΠΕΞ και πώς καταγγέλθηκε τότε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Πάμε να το δούμε. Στην επικαιρότητα επανέρχεται το θέμα των μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών μετά και τις αποκαλύψεις για τις ανεξέλεγκτες πιστώσεις που κατευθύνονταν προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι απόρριτες δαπάνες των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου. Όπως φαίνεται όμως, την ίδια περίοδο που οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να ζήσουν σε συνθήκες άγριας λιτότητας, λεφτά υπήρχαν πολλά. Ουδής όμως γνωρίζει προς τα πού και για ποιους σκοπούς κατευθύνθηκαν. Το κουβάρι των ποσών που βγήκαν από τα μυστικά ταμεία του Υπουργείου Εξωτερικών άρχισε να ξετυλίγεται όταν το φθινόπωρο του 2011 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τις απόρριτες δαπάνες τόσο του 2009 όσο και για εκείνες των ετών 2010 και 2011. Απαντήσεις δεν έλαβε ποτέ. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Λαμπρινίδης υποστήριξε ότι τα παραστατικά καταστράφηκαν επικαλούμενος στο σχετικό νόμο, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης παρέπεμψε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα μήνα αργότερα όμως, τον Οκτώβριο του 2011, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα 14 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, από τα οποία και προκύπτει η εντυπωσιακή εξέλιξη των απόρριτων δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2009, που άγγιζε ακόμα και το 270%. Όλα αυτά σε μια περίοδο άγριας περικοπής μισθών και συντάξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μυστικές δαπάνες του Υπουργείου το 2009 αυξήθηκαν κατά 210%, καθώς εκταμιεύθηκαν 57 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί 18,5 εκατομμύρια. Ενώ το 2010, οπότε και εκταμιεύθηκαν 68 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκαν κατά 270%. Ωστόσο, το 2011 οι ίδιες δαπάνες είχαν αυξηθεί και στον προϋπολογισμό κατά 90%. Μάλιστα, την περίοδο που παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, είχαν ήδη εκταμιευθεί 43 εκατομμύρια και σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις, τελικά θα υπερεύαιναν μέχρι το τέλος του έτους τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Όπως μάλιστα κατήγγειλε ο κ. Τσίπρας, μόνο τις τελευταίες 20 ημέρες του 2009, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, διατέθηκαν επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο που είχε παρουσιάσει. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης διατάσσει έρευνα για τα μυστικά κονδύλια έως το 2009. Το Φεβρουάριο του 2012 και έπειτα από την κατάθεση του κυρίου Τσίπρα στον αναπληρωτή οικονομικό εισαγγελέα Σπύρο Μουζακίτη, η έρευνα επεκτείνεται και για την περίοδο μετά το 2009, όταν Υπουργοί Εξωτερικών ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και στη συνέχεια ο Δημήτρης Δρούτσας. Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να παράσχει στοιχεία στην εισαγγελία, επικαλούμενο το απόρριτο και προσέφυγε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Τελικώς η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ενώ οι δύο εισαγγελείς υπέβαλαν το Μάιο του 2013 την παραίτησή τους. Πού πηγαίναν τόσα μυστικά κονδύλια? Στις ντομάτες στη Σαχάρα. Πού πηγαίνανε? Οι ΜΚΟ, οι οποίες θα δείτε το βράδυ, είναι εκπληκτικές. Παραδείγματος χάρη για τον εκχριστιανισμό της Βορείου Κορέας. Θα δείτε κάτι εκπληκτικές ΜΚΟ που θα φέρω το βράδυ στον Ελεύθερο Σκοπτή μετά τις 11. Ντομάτες στη Σαχάρα. Θα περιμένετε ένα λεπτό, κύριε Βουλευτά. Ο κύριος Παπανδρέου μέσα σε μια μέρα, φίλες και φίλοι, ζήτησε και πήρε 5.700 ευρώ για μυστικά κονδύλια. Στις 28 Ιουλίου του 2010 ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σαχινίδης, υποχρεώθηκε, όπως τουλάχιστον προέκυψε, να υπογράψει διαδοχικά 3 εντάλματα από το Υπουργείο Οικονομικών προς ΥΠΕΞ συνολικού ύψους 5.700. Μπορεί ο κύριος Παπανδρέου να πάει σε έναν εισαγγελέα να μου πει πού τα πήγε τα δεκάδες εκατομμύρια? Στις γραμμές μου έχω τον πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και παλαιό διπλωμάτη, τον κύριο Κοραντή. Καλησπέρα, κύριε Κοραντή. Καλησπέρα, κύριε Πράγκα. Θέλω να σας ρωτήσω, με την ευκαιρία που μου δίνετε της επικοινωνίας αυτής, θέλω να σας ρωτήσω πόσα είναι τα μυστικά κονδύλια, το μπάτζετ που έχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που αποτελεί και καρδιά, μηχανή, αν θέλετε, υπηρεσία για την άμυνα του έθνους. Μπορώ να σας πω ότι επί θητείας μου ο προϋπολογισμός απορρίτων δαπανών ήταν της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι.
απορρίτων δαπανών. Αυτό περιελάμβανε όμως και την μισθοδοσία των υπηρετούντων στην αλλοδαπή στελεχών της ΕΕΠ. Μάλιστα. Δηλαδή είχατε 4,5 εκατομμύρια στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για να καλύψετε τις ανάγκες αγοράς πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου του μισθολογίου των υπηρετούντων στελεχών της ΕΕΠ, πρακτόρων και άλλων στην αλλοδαπή. Σωστό. 4,5 εκατομμύρια. Πώς γίνεται, κύριε Κουραντή, επειδή είστε και παλαιός διπλωμάτης, πολύ έμπειρος, πώς γίνεται να έχει 40 εκατομμύρια ή 18 εκατομμύρια ή 25 εκατομμύρια μυστικά κονδύλια το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών? Τι αγοράζει, μπορείτε να μου πείτε? Τι αγοράζει? Αγοράζει συνειδήσεις Υπουργών Εξωτερικών άλλων χωρών? Αγοράζει και προωθεί συμφέροντα της χώρας επί της διπλωματικής τραπέζης? Διότι αν εσείς που υπηρετήσατε ευδόκιμα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχατε 4,5 εκατομμύρια για να αγοράζει μια ολόκληρη υπηρεσία πληροφορίες για θέματα εθνικής ασφαλείας, συνόρων, γειτόνων και όχι πολύ φιλικών, Εγγύης Ανατολής, και όλα αυτά 4,5 εκατομμύρια για όλο το δίκτυο της κατασκοπίας συμπεριλαμβανομένων των μισθών, πού τα πηγαίνανε εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών, αγαπητέ κύριε Κουραντή? Πείτε μου σας παρακαλώ, έτσι, μία εκδοχή, αν θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Κύριε Τράγκα, η απάντηση είναι απλή. Διότι σε σχετική ερώτησή μου, όπως κι άλλων συναδελφών σ' άλλωστε στη Βουλή, θυμόσαστε ότι ήμουν βουλευτής επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην προηγούμενη Βουλή, ουδέποτε πήρα απάντηση με το κάλυμα ότι πρόκειται περί απορρίτων εθνικών θεμάτων και ο νόμος δεν επιτρέπει να δοθούν λεπτομέρειες. Ασφαλώς τα μυστικά κονδύλια χρειάζονται, να είμαστε σαφείς. Αλλά πρέπει να τα παίρνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες του κράτους, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι παγόμενες αυτό υπηρεσίες. Και οι στόχοι που εξυπηρετούν είναι καθαρά εθνικοί. Το ζητούμενο είναι ο έλεγχος, κύριε Τράγκα. Ναι. Να δίδονται χρήματα, έστω και πολλά, δεν με βρίσκει αντίθετο υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι υπάρχει έλεγχος, ότι κατευθύνθηκαν για εξυπηρέτηση εθνικών στόχων, ότι οι εθνικοί στόχοι αυτοί επετεύχθησαν και ότι υπάρχουν παραστατικά, αποδείξεις αν θέλετε, αποκαλύψτε το όπως θέλετε, που να υποδηλώνουν ότι όντως τα χρήματα αυτά διετέθησαν για τον σκοπό, για τον εθνικό, επαναλαμβάνω, σκοπό για τον οποίο προοριζόνται. Πείτε μου κάτι, στην υπηρεσία που υπηρετήσατε ως διοικητής, υπάρχει επιτροπή ελέγχου εξόδων, έτσι δεν είναι, απορρίτων κονδυλίων και μετά χαρτοφάγο, σωστό? Βεβαίως. Όπως το προβλέπει ο νόμος. Ναι, ο νόμος τι προβλέπει, παρακαλώ, για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για να μάθουμε τελικά τι είναι αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μπάτε σκύλια, λέστε, στην υπηρεσία τη δική σας, εκεί που είσαστε διοικητής, τις δαπάνες από τα μυστικά κονδύλια τις έπαιρνε επιτροπή να τις ελέγξει? Τις έπαιρνε μια επιτροπή, τις έλεγχε. Ναι. Έπρεπε εντός τριμήνου να τελειώσει αυτή η υπόθεση και μετά κατεστρέφονται. Όπως ακριβώς επαναλαμβάνω, προβλέπει η νομοθεσία. Μάλιστα. Αντίστοιχη νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και για το Υπουργείο Εξωτερικών. Μπράβο. Πείτε μου κάτι όμως, κατά τον έλεγχο αυτών των μυστικών κονδυλίων, που μπορούν να είναι ποσά ακόμη και σε πράκτορες με κωδικούς, υπάρχει, αν θέλετε, διασταύρωση και τεκμηρίωση καταβολής του ποσού? Υπάρχει, έτσι. Τουλάχιστον όσον αφορούσε την υπηρεσία στην οποία ήμουν διοικητής, κύριε Τράγκα, ασφαλώς και υπήρχε δυνατότητα διασταύρωσης. Και σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, να μην λησμονούμε, όπως προανέφερα, ότι μιλάμε για ποσά μικρά. Διότι αν αφαιρέσετε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Πώς ήταν η μισθοδοσία? Που ήταν στο εξωτερικό. Πόσα νομίζετε ότι έμεναν για την ΕΕΠ? 2-2,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και πείτε μου και κάτι ακόμη. Γινόταν έλεγχος και επί της ωφελημότητος και του αποτελέσματος της πράξεως. Με αυτή η οποία... Μα αυτή είναι η ουσία. Διότι αν διαπιστώναμε. Μάλιστα. Καλώς είχαν δοθεί τα χρήματα, αλλά δεν είχαν αποδώσει τον προσδοκόμενο καρπό, τότε βεβαίως σταματούσε η οποιαδήποτε συνέχεια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα. Αυτή είναι η ψυχή του ελέγχου και ο στόχος του ελέγχου. Άρα, δεν είναι απλά ο τυπικός έλεγχος να δούμε αν υπάρχει μια τσίφρα ότι παρέλαβε 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Ανεκόπτετο δηλαδή η περαιτέρω καταβολή στην πηγή σε αυτόν που λέγαμε ότι πρόκειται να προωθήσει το αίτημά μας, έτσι? Ανεκόπτετο η οποιαδήποτε περαιτέρω δράση επί του συγκεκριμένου θέματος. Πεςτε μου κάτι, η ΕΕΠ εφοδιάζει με πληροφορίες στο Υπουργείο Εξωτερικών? Ασφαλώς.
Ασφαλώς, είναι ο πρώτος του. Αφού εφοδιάζει με πληροφορίες στο Υπουργείο Εξωτερικών, τι τα θέλει τα υπόλοιπα λεφτά του Υπουργείου Εξωτερικών? Τα μοιράζει πουθενά? Εσείς δεν δίνετε, με συγχωρείτε, δεν δίνετε στον Υπουργό Εξωτερικών? Ράλλει με εκείνη τη ΣΕΙΠ. Ναι. Αλλά έχει τις δικές του σκοπιμότητες, έχει τις δικές του κονέ, του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Έχει τους δικούς του διάβλους. Ναι. Επαναλαμβάνω, ο στόχος πάντοτε είναι να προωθηθούν οι εθνικοί στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Αν μιλάμε για το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και μετά την καταστροφή της Κύπρου, δεν έχουμε και μεγάλη προώθηση στόχων. Φτάσαμε στα μνημόνια και εδώ και από εκεί. Θα διαφωνήσω μαζί σας, και όχι μόνο για τα μνημόνια, αλλά γενικότερα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ακολουθητής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Μια τελευταία ερώτηση, αγαπητέ κύριε Κοράντη, για πείτε μου κάτι. Δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών έχει μια πακετιά από εκατομμύρια, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 φορές επάνω από τα κονδύλια της ΕΥΠ. Μπορεί να είναι και 8. Και βάλε. Α, μισό λεπτό, το και βάλε να δούμε. Δηλαδή, αν έχει 4,5 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας η ΕΥΠ, η οποία είναι καρδιά, μηχανισμός, καρδιά του κράτους σε θέματα πληροφοριών, και έχει αποδειχθεί κατά καιρούς. Για να πάμε πιο κάτω. Δηλαδή, από την άλλη μεριά έχουν 40 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουν και 40. Μα, κύριε Τράγκα, όπως έβλεπα τώρα στην εκπομπή σας, έδειχνε χαρτιά, στοιχεία, βάσει των οποίων είχαν εκτιμηθεί 56 εκατομμύρια, ή κάνω λάθος. 56 εκατομμύρια, μάλιστα. Άρα το 56 νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Έχει δώσει χαρτιά και ο κύριος Τσίπρας. Έχει δώσει και ο κύριος Τσίπρας, έχει δώσει κυρία Βόζεμπερκ, έχουν δώσει πολύ. Πολλοί έχουν Έχετε υποβάλει και εσείς ερωτήματα στη Βουλή, δεν έχετε υποβάλει? Ακριβώς, όπως είπα πριν. Έχετε πάρει ποτέ απάντηση? Όχι, βέβαια. Κύριε Κοραντή, δεν σας εκπλήσει αυτό το πράγμα? Ναι, δεν σας εκπλήσει, καταλαβαίνω γιατί δεν σας εκπλήσει, γιατί υπηρετήσατε και ως πρέσβης και ως διοικητής της ΕΥΠ επί ημερών Καραμαλή και είδατε ότι δεν είναι. Έχει άβατο δηλαδή ο Υπουργός των Εξωτερικών? Υπάρχει ένα άβατο βατοπεδίου που λένε, άβατο? Παίρνει την πακετιά με τα λεφτά και από εκεί και πέρα δεν δίνει λογαριασμό ούτε σε εισαγγελέα ούτε πουθενά? Κύριε Πετάει Τράγκα, κάποια παραστατικά ή κάποια επιχειρήματα και μας τελειώνει ο Υπουργός των Εξωτερικών, δηλαδή? Ακούστε. Στην περίπτωση του Παπανδρέου που τριπλασιάστηκαν τα ποσά, ο Παπανδρέου δηλαδή δεν καλείται από κανέναν? Οφείλω να σας πω ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία σήμερα δεν καλείται από κανέναν. Το καταλάβαμε, κύριε, καταλάβαμε, κύριε Κοραντή. Κύριε πρέσβη, καταλάβαμε. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει. Υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει βούκινο η διάθεση των απορρίτων κονδυλίων. Δεν πρέπει άλλωστε, διότι κανένα δεν εξυπηρετεί. Αλλά δυνατότητα ελέγχου από εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο απολύτως εγκύρων προσώπων, ανωτά των δικαστικών, αν θέλετε, είναι μια ιδέα. Δεν σημαίνει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κύριε Κοραντή, σας. Ναι, κατάλαβα. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Μας ενημερώσατε πλήρως. Δηλαδή, ο Παπανδρέου είχε 8 ΕΥΠ σε λεφτά για πληροφορίες και μας έφερε στα μνημόνια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοραντή, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πάω, έχω εδώ κοντά σας σήμερα τον κύριο Νίκο Κωστόπουλο, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τον καλωσορίζω, και τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, φίλο καρδιολόγο γιατρό, κριτικό και οργισμένο συνήθως. Πριν πάω στην κουβέντα μαζί τους, σήμερα στην Βαρβάκιο, φίλες και φίλοι, έγινε συνωστισμός, γιατί να είναι καλά οι άνθρωποι, οι κρεοπόλες μοίρασαν 1,5 τόνο κρέας σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή λεφτά για να αγοράσουν κρέας. Έτσι. Και έψησαν και κρέατα εκεί οι κρεοπόλες. Υπήρξε ένας συνωστισμός και μάλιστα ένας δημοσιογράφος, τον οποίο μεγάλωσα κάποτε, εγώ τον μεγάλωσα γιατί με τον πατέρα του είμαστε μαζί στην ίδια εφημερίδα, ο Γιώργος Σαραντάκος που δουλεύει στο Μέγα, είπε ότι τέτοιες σκηνές δεν έχει ξαναδεί. Και είναι ένα έντιμο παιδί και ένας έντιμος δημοσιογράφος. Τον μεγάλωσα εγώ κάποτε, δηλαδή τον μεγάλωσα στον χώρο που ήμουν με τον πατέρα του. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να το δούμε το βίντεο για να πάμε να το σχολιάσουν οι δύο πολιτικοί που έχω εδώ, γιατί ουσιαστικά πέραν των μυστικών κονδυλίων και του κυρίου Παπανδρέου γενικότερα, που εντάξει εκεί είναι μια πακετοποιία το Υπουργείο Εξωτερικών, θα σας πω, είναι πακέτα. Πάμε να το δούμε, κυρία Ζαραγγέλη, δώστε σας παρακαλώ.
Πρωτόγνωρες εικόνες που θύμιζαν έντονα συσίτιο εκτυλίχθηκαν στην κεντρική αγορά της Αθήνας, καθώς χιλιάδες κόσμου έσπευσε στο πλαίσιο του εθίμου της Τσικνοπέμπτης να προμηθευτεί δωρεάν φαγητό και κρασί στη Βαρβάκιο αγορά. Οι απατεώνες, οι πολιτικοί, αυτοί που κατάντησαν αυτό το λαό και κάθεται έτσι. Είχε δει Έλληνα να φάει έτσι, να κάτσει έτσι. Θα δούμε μέρες πιο χειρότερες από αυτές με αυτά που κάουνε. Πούλησαν όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε και αυτή τη δυστυχία του κόσμου να περιμένει τόσος κόσμος για μία μερίδα, ίσως και δύο μερίδες φαγητού. Δεν ξέρω, λιγάκι είναι λυπηρό το γεγονός. Εύχομαι του χρόνου όλα να είναι καλύτερα και να μην βλέπουμε αυτές τις ουρές που αντιμετωπίζουμε φέτος. Η σημερινή μέρα είναι συμβολική. Αλλά για μας δεν συμβολίζει τίποτε. Γιατί είτε η άλλη μέρα είτε τούτη μέρα είναι ίδια. Να σου πω ότι πήγα και πήρα ψωμί μιας κυρίας και μου έδωσε το 1 ευρώ που ήταν ρέστα και μου πήρε και ένα φρατζολάκι για να φάω. Και της έλεγα όχι, γιατί ντρεπόμουνα. Εν τέλει μου το πήρε το ψωμί για να φάω. Τι άλλο να πω. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ατελείωτες ουρές από πολίτες, αφού οι κρεοπόλεις της Βαρβακίου συνεχίζουν και φέτος την παράδοση των τελευταίων ετών και μοιράζουν ψημένο κρέας στους πολίτες. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Άλλος έχει εγγόνια, άλλος έχει παιδιά άνεργα, άλλος του κόψαν τη σύνταξη. Δεν ακούμε και κάτι ευχάριστο. Όσο πάμε με χειρότερα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο. Λίγο ακόμα και είμαστε για φούντο. Ο φτωχός ο κόσμος κυρίως, που είναι πάρα πολύ ο φτωχός ο κόσμος, είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχει ανάγκη από όλα. Και αν δεν υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ μας, θα χαθούμε. Έρχονται εδώ πέρα και λένε: έχω αυτά τα λεφτά, δώσε μου παϊδάκι, δώσε μου δύο χοιρινές, δύο δώσε μου αυτό. Αυτό μας ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος τον έχουν εξαντλήσει εντελώς, δεν υπάρχει άλλο. Φέτος βλέπω πάρα πολλοί κόσμος, μου φαίνεται πως είναι λόγω ανάγκης που λένε θα πέσει πείνα, μου φαίνεται. Άλλο χρόνο δεν έχει τόσο κόσμο. Ο πρόεδρος της κρεαταγοράς Κλεάνθης Τσιρώνης ανέφερε ότι ο κόσμος έχει αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όποιος κατέβηκε σήμερα στο κέντρο θα κάνει τα ψώνια του και μετά θα περάσει από εδώ, θα πάρει το κρασάκι του, θα πάρει το κρεατάκι του, θα ακούσει και λίγη μουσική που αρχίζει σε λίγο και θα περάσει η μέρα ευχάριστα. Ο κόσμος όμως έχει περισσότερη ανάγκη σήμερα. Όσο να είναι δεν το έχει. Δεν το έχει. Για να κάθονται στη γραμμή εδώ στην ουρά δεν θα το έχει. Πρέπει να ντρέπονται όλοι οι πολιτικοί, αυτοί που κυβερνάνε σήμερα τη χώρα μας, να βλέπουν αυτά τα χάλια του Έλληνα πολίτη και που κατάντησε η Ελλάδα. Εγώ ντρέπομαι γιατί είμαι Έλληνας. Έχω υπηρετήσει την πατρίδα, αγωνίστηκα για την πατρίδα και είναι ντροπή, αλλά βλέπει. Όταν πεινάει ο κόσμος, θα έρθει εδώ. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε στη Βαρβάκιο αγορά είναι το γεγονός πως μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν περάσει από την αγορά πάνω από 1.400 άτομα, ενώ μοιράστηκαν τουλάχιστον 2 τόνοι κρέατος. Δεν υπάρχει ούτε ένας πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, των τελευταίων δεκαετιών, Σιμίτης, Καραμαλής, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και όλοι οι υπόλοιποι, όλοι αυτοί, που να πάει μόνο στο αυτοβούλος, όχι να κληθεί, γιατί είναι αγιογραφίες, όπως σας είπα, είναι τσοκόντες, και να καταθέσει μόνο σε κάποιο εισαγγελέα αυτά που έζησε. Όλοι είναι στο απειρόβλητο, στο ακαταδίωκτο και πρέπει να ντρέπονται να εσκύνονται. Πρόκειται περί πολιτικού αμοραλισμού. Πρόκειται περί αθυρμάτων πολιτικών, κατέστρεψαν μία χώρα, την έριξαν σε κατοχή, βαριά κατοχή, οικονομική κατοχή και πρέπει να ντρέπονται. Μόνοι τους έπρεπε να προσέρχονται και να λένε να βοηθήσουμε, να δούμε τι έγινε εδώ, ποια λάθη γίνανε εδώ, ποιες λοβιτούρες γίνανε εδώ, τι έγινε παρακάτω. Μόνοι τους και όχι να λένε ότι αχ, μην αγγίξετε τον Πρωθυπουργό. Κύριε Μιχελογιαννάκη, ένα σχόλιο για αυτά που βλέπω, ναι, και σχόλιο για τα μυστικά κονδύλια θέλω ένα επίσης. Ένα σχόλιο όμορφο. Λοιπόν, κύριε Τράγκα, πρόσεξε να δεις. ΜΚΟ, νομικό πλαίσιο, τήρηση βιβλίου, δεν υπάρχει. Να τα καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα σωματείο, μια προσωπική εταιρεία. Θεσμοθετημένο όργανο για έλεγχο που το έθιξες δύο φορές, δεν υπάρχει, εκτός, ας τα ακούσουν οι Έλληνες, την υπηρεσία, να τη μάθουνε, διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ουδέποτε συνεδρίασε. Εξού και πήγα στον εισαγγελέα σήμερα και το γνωρίζεις, στο λαχανόκηπό σου, και του είπα, λέω, με τις ντομάτες στη Σαχάρα, μη κυβερνητική. Δεν είναι Σαχάρας μόνο, είναι Σαχάρας. Και τσακτής αλεφάντος του. Σαχάρας. Ήτανε πολλές ΜΚΟ με πολλές ντομάτες. Σας παρακαλώ, κύριε Μιχελογιαννάκη, υπήρχε η μεταποίηση της ντομάτας στην ακτή αλεφάντος του. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ντομάτες στο λαχανόκηπο του Στράγκα από τη Σαχάρα. Αυτή είναι η ΜΚΟ.
Μυστικό κονδύλι. Μυστικό κονδύλι ασφαλώς και πρέπει να το γνωρίζει μόνο η ΕΕΠ. Ασφαλώς και το ποσό αυτό είναι αυτό που είπε ο Ντράγκα σε μέσο όρο 12 ετίας. Η εκτείναξή του. Όχι 12, 12 φορές σε πάνω. Έτσι, 12 ετίας. 12 ετίας είναι ο μέσος όρος. Αυτό ήθελα να σου πω. Ο Τάπκαλα. Η εκτείναξή του έχει δύο ελέγχους. Ποιος είναι ο έλεγχος? Ο πρώτος είναι το κλάσμα έξοδα προς όφελος. Δεν το καταλαβαίνω. Που κάνεις αξιολόγηση. Που κάνεις, δεν δηλαδή, το καταλαβαίνω τι είναι. Τι εθνικό στόχο έχω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι εθνικό στόχο έχω και γιατί αυξάνω τα έξοδα. Τι είχα εθνικό στόχο στο Σκοπιανό. Τι είχα στην Κύπρο. Στο ξεπούλημα τώρα του Ανάν. Το χειρότερο. Τι είχα στο Σκοπιανό. Ναι, τα είχε όλα ο Παπανδρέου. Τα είχε τακτοποιήσει. Το ξεπούλημα. Τι ήμουνα μέσα στο, γιατρέ, ήμουνα μέσα στο πιάριο με τον Ισραηλίτη. Μετά το Καστελόριζο και μοίραζα. Και σήμερα η Κρήτη να πούμε, μην τους μπερδεύεις. Τα χημικά της Συρίας. Να υπάρχει ένα έτσι, σχόλιο συγκεκριμένο. 10 φορές λοιπόν το σχόλιο, τα κονδύλια, λοιπόν, λέει, ναι. 10 φορές τα κονδύλια παραπάνω από αυτά του Υπουργείου Εξωτερικών που είπα ότι έπρεπε να τα ελέγχει η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνανε. Ντομάτες στη Σαχάρα στο λαχανόκηπο του Ντράγκα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Βαρβάκιος. Σήμερα. Εχθές στην Αθήνα και σήμερα στην Κρήτη, για αυτό το κρέας που φάγανε, απόψε στο Ηράκλειο, ο Τράγκας το ξέρει και με ρώτησε πριν, έτσι, έχουν πιάσει και την αποκεντρωμένη διοίκηση και ετοιμάζονται και ο Θεός ξέρει τι έχει να γίνει με τους αγρότες της Κρήτης κάτω. Θα δούμε βραδιά απόψε τι θα βγάλει. Και λένε αυτοί οι άνθρωποι, όσον αφορά αυτό το κρέας που φάγανε και τα λίγα κορταράκια, ότι εμάς η παραγωγή μας, λέει μάγκες, έπεσε από τα 8-6 δις στα 6. 1,5 δις χάσαμε μέσα στα μνημονιακά κατοχικά χρόνια. Και λένε ότι εμείς μειώθηκε το εισόδημά μας 23%. Από πού? Από την αύξηση 20% του λιπάσματος, της ζωοτροφής 12%, της ενέργειας 18% και του ρεύματος το 11%. Δεν τα καταλαβαίνουν, θα γίνει πιο συγκεκριμένο. Τα καταλαβαίνουνε, ναι. Ότι αυτό το κρέας που πουλούσανε σήμερα και δίνανε δωρεάν σε ανθρώπους οι οποίοι φάγανε στη ΜΑΠΑ 75 φόρους, 11 έκτακτες εισφορές και τώρα αυτό το μήνα επιρρώσαν 9 φόρους, φάπτου 10, φάπτου 11, τρίτη δόση γαρατσιού, ένφια, φόρο επιτιδεύματος, φόρο αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά. Ναι, μην τα λέμε όλα. Αυτός ο κόσμος, να τα πούμε όλα, αυτός ο κόσμος είχε σήμερα την αξιοπρέπεια μπροστά στην κάμερα και διεκδίκησε το κρέας του. Αλλά αυτό το κρέας, όταν πάρω εγώ τον Τράγκα και πάμε στην Ομόνια και πάμε ένα σουβλάκι, το σουβλάκι ο γύρος, το 85% του χοιρινού είναι εισηγμένο. Δεν είναι ελληνικό. Και το καλαμάκι το 100% είναι εισηγμένο. Παραγωγική ανασυγκρότηση όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τρομέα, που έπρεπε να είναι το πρώτο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Βάλει μια τελεία εδώ. Και πείνα και κατάντια και μέλλον που απαιτεί ανατροπή εδώ και τώρα. Λοιπόν. Ακούσαμε το σχόλιο του, θα έλεγα, μονίμως οργισμένου φίλου μου από την Κρήτη, που είναι καρδιολόγος από τους καλούς, του κυρίου Μιχαλογιαννάκη. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε μια μέρα, σας έλεγα προηγουμένως, ο κύριος Παπανδρέου πήρε 5.700 ευρώ για μυστικά κονδύλια. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πλήθος σκιών γύρω από όλα αυτά. Θα πρέπει ο κύριος Παπανδρέου, ο εθνοκτόνος όπως τον λέω εγώ, ο άνθρωπος που σκότωσε το έθνος, ο άνθρωπος ο οποίος διέσυρε το έθνος, ο άνθρωπος ο οποίος υπογράμμισε ότι κυβερνά έναν διεφθαρμένο λαό, μόνο σε μια μέρα πήρε 5.700. Υπάρχει ένα βίντεο, παρακαλώ την κυρία Ζαρακέλη και τον κύριο Μπισίμ να το δώσουμε. Δώστε το βίντεο. Εκατομμύρια ευρώ χωρίς παραστατικά. Την ώρα που η χώρα έμπαινε στο μηχανισμό στήριξης του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση είχαν μόλις ξεκινήσει, ο τότε Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου αύξησε τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου του κατά 30%. Όχι σταδιακά, σε μία μέρα. Σύμφωνα με τρία έγγραφα που δημοσίευσε το περιοδικό Crash το Μάρτιο του 2012, προκύπτει μια πρωτοφανής πίεση προς το Υπουργείο Οικονομικών να γεμίσει με ρευστό τα ταμεία των μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν δε τέτοια η πίεση, ώστε ο Υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης αναγκάστηκε να υπογράψει τρία έγγραφα την ίδια μέρα, στις 28 Ιουλίου του 2010, με τα οποία έστειλε στα μαύρα ταμεία του Υπουργείου Εξωτερικών 5.700.000 ευρώ. Τα τρία έγγραφα έχουν συνεχόμενο αριθμό πρωτοκόλλου, στοιχείο που δημιουργεί ερωτηματικά για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Αριθμός πρωτοκόλλου 504-13. 1.125.000 ευρώ. Αριθμός πρωτοκόλλου 504-14. 1.575.000 ευρώ. Αριθμός πρωτοκόλλου 504-15. 3 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται πως η κυβέρνηση είχε προϋπολογίσει 18,9 εκατομμύρια ευρώ για τις απόρριτες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών το 2010, τη χρονιά που η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο και στον έλεγχο της Τρόικας. Προφανώς τα 18,9 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί το πρώτο εξάμεινο του 2010 και υπήρξε ανάγκη για μια έκτακτη ενίσχυση που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού. Ακόμη παραμένει άγνωστο σε τι θα ήταν χρήσιμα τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως εκείνες τις μέρες ο Γιώργος Παπανδρέου είχε επισκεφτεί το Ισραήλ και τη Βουλγαρία, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν στο πλαίσιο της διπλωματίας των αγωγών, ενώ είχε ήδη έρθει η Τρόικα και συναντούσε τους υπουργούς, συζητώντας για ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Τα ερωτήματα για τη διαχείριση των μαύρων ταμείων του Υπουργείου Εξωτερικών πολλαπλασιάζονται, καθώς όπως προκύπτει από ερώτηση που έκανε δύο φορές στη Βουλή η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζενμπεργκ από τον Οκτώβριο του 2009, οπότε ανέλαβε την κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε το διπλό ρόλο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, τα μαύρα χρήματα εκτοξεύτηκαν. Σύμφωνα με την κυρία Βόζενμπεργκ, η κυβέρνηση Παπανδρέου έδωσε μέσα σε 6 μήνες 88 εκατομμύρια από τα μυστικά κονδύλια, τα αύξησε κατά 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2009, χρησιμοποίησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο του 2009, ενώ προϋπολόγησε 18,9 εκατομμύρια ευρώ για το 2010 και τελικά διέθεσε 68 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς παραστατικά, στο όνομα της διαφάνειας και της διάρκειας. Ποια ήταν η απάντηση και συγκεκριμένα του μετέπειτα Υπουργού Εξωτερικών Σταύρου Δήμα? Δεν υπάρχουν παραστατικά, είναι απόρριτες δαπάνες εθνικών αναγκών και δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημιά των συμφερόντων της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπείτε τώρα στο crashonline.gr. Έχω ανεβάσει την πρώτη παρτίδα εμπιστευτικών εγγράφων από ρεπορτάζ που είχε κάνει η κυρία Δέσποινα Παπαγεωργίου, συνεργάτης μου και στο ραδιόφωνο του Real FM. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε συνεχή ροή εμπιστευτικών εγγράφων. Όπως και το βράδυ, αξιοποιώντας παλαιά ρεπορτάζ του κυρίου Κερτεζίτη, ενός στενού συνεργάτη, πρόκειται να βγάλω πρόσθετες πληροφορίες δικές μου φυσικά μαζί με του κυρίου Κερτεζίτη, του Ρόντου, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και μάλιστα θα έλεγα με συμμετοχή σε πλήθος περιοχών που είναι, ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα. Δεν αποκλείται τώρα να τον δείτε και στο Κίεβο. Πάω στον κύριο Νίκο Κωστόπουλο, εδώ που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, φέρελπης νέος, και θα έλεγα ότι θέλω ένα σχόλιο ειδικά για τα μυστικά κονδύλια. Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα ότι η ΕΕΠ έχει 4,5 εκατομμύρια και 8 φορές επάνω είναι τα κονδύλια του Υπουργείου των Εξωτερικών? Ποτέ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που έχει να κάνει με την Τουρκία, με τους γείτονες, που έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας, με το Υπουργείο Άμυνας, με το Εξωτερικών, με όλα, έχει 4,5 εκατομμύρια. Και ο Παπανδρέου είχε 12 πλάσια λεφτά. Μην να δούμε κιόλας. Για πάμε. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το οποίο μου αρέσει και εκτιμώ στο λόγο του κ. Μιχαλογιαννάκη είναι ότι τα λέει, όπως λέτε, έντονα, αλλά αυτό το οποίο προσπαθεί πάντα είναι να λέει τη γλώσσα της αλήθειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή την εποχή. Και εύχομαι και βουλευτή στο κοινοβούλιο την επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή οι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων δεν ενδιαφέρουν το μέσο τηλεθεατή, προχωρήστε, αν θέλετε, σε ένα ουσιώδες σχόλιο. Απλώς θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους είναι η παθογένεια που ζούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πολιτικοί να λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. Τώρα του λένε αλήθεια. Και οι πολίτες πρέπει από εδώ και στο εξής να μαθαίνουν την αλήθεια από κάποιους από εμάς. Τώρα του λένε αλήθεια ή ακόμη έχετε επιφυλάξεις? Άλλοι λένε αλήθεια, άλλοι λένε ψέματα. Εντάξει, τώρα κάπου είναι. Όσον αφορά τα μυστικά κονδύλια, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν από διεθνείς σχέσεις και είναι λογικό να είναι περισσότερο από τους τηλεθεατές μας, ότι αποτελούν μια πάγια διεθνή τακτική κυβερνήσεων, οι οποίες μέσα από αυτά θέλουν να πάρουν εξωτερική πολιτική. Mm. Καμιά φορά μπορεί να είναι και λαδώματα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα. Εμείς τι ωφελημότητα είχαμε? Θα σας φτάσω σε αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις διεθνώς, οι οποίες θέλουν να προάγουν την εξωτερική τους πολιτική. Εδώ σε τι? Δημιουργώντας, πού πήγαμε καλλιεργώντας, δηλαδή, καλλιεργώντας και συντηρώντας σχέσεις με εξωτερικούς παράγοντες, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να προάγουν συμφέροντα εγχώρια, συμφέροντα εθνικά. Το ζήτημα, βέβαια, είναι το αν καταφέρνουν να το κάνουν
Και στην ελληνική περίπτωση, ειδικά της περίοδου στην οποία αναφερόμαστε, κρίνοντας από τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται ότι τα κονδύλια αυτά σε μικρότερο σε μεγαλύτερο βαθμό που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν, δεν αξιοποιήθηκαν για να γίνει σωστά η δουλειά αυτή και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται κατασπαταλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο δηλαδή βαθμό. Δηλαδή κάποιοι διαχειρίστηκαν τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού, να μην ξεχνάτε ποτέ κύριε Κωστόπουλο ότι δεν είναι των υπουργών, ούτε των πολιτικών, αναφέρω ούτε των οικογενειών τα λεφτά αυτά. Των φορολογουμένων. Έτσι, δεν είναι. Πάντα και δεν μπορεί ένας υπουργός να χειρίζεται 12 φορές πάνω τα κονδύλια της ΕΕ. Εντάξει. Βεβαίως, δεν είναι βέβαια πολύ εύκολο να γνωρίζουμε τα μεγέθη αυτά. Απλώς θα μου επιτρέψετε, χωρίς να θέλω να κουράζω, να επαναλάβω ότι αυτά τα κονδύλια υπάρχουν και όπως και ο κύριος Κοραντής είπε πολύ σωστά, καλό είναι και πρέπει να υπάρχουν σε κάποιο βαθμό προκειμένου να μας βοηθούν, να βοηθούν το δικό μας κράτος μέσα από την λειτουργία μιας κυβέρνησης να εξυπηρετεί εθνικά συμφέροντα μέσα από δημιουργία και διατήρηση συγκεκριμένων σχέσεων οι οποίες θα προάγουν συγκεκριμένα δικά μας συμφέροντα πολυεπίπεδα. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται στη χώρα μας ούτε αποτέλεσμα υπήρχε τουλάχιστον για αυτή την περίοδο κρίνοντας από το αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και δυστυχώς αν είναι αληθινά τα στοιχεία αυτά, πράγμα για το οποίο δεν θέλω θα δούμε και το βράδυ στον ελεύθερο σκοπευτή. Τώρα, όσον αφορά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν μου επιτρέπετε. Έχετε λίγα δευτερόλεπτα πλέον. Με πιέζει ο κύριος Μπυρσή. Σε διεθνές επίπεδο αποτελούν μια συγκεκριμένη και πολύ σοβαρή έκφραση εδώ και δεκαετίες κοινωνίας των πολιτών για διάφορους λόγους. Ναι, θα το δούμε αυτό γιατί είναι χιλιάδες. Το βράδυ θα παρουσιάσουμε χιλιάδες. Δυστυχώς στην πατρίδα μας ούτε η κουλτούρα αυτή υπήρχε. Θα παρουσιάσουμε ΜΚΟ που έφτιαχναν βάρκες στη Σρι Λάνκα και 3.000 στην Αθήνα. Δεν νομίζω, είσαστε πολύ χαμηλά. Και όπως στην Αθήνα 3.000. Ναι, εντάξει, είστε χαμηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπυρσή μου είπε. Κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λογιανάκη, ότι απόψε το βράδυ, όσοι δεν βγείτε. Είναι αντισυνταγματικός με το άρθρο 23 και 5. Αύριο στο ραδιόφωνο να το βγάλεις. Αντισυνταγματικός για τους γιατρούς. Λοιπόν, το βράδυ 11 η ώρα στον ελεύθερο σκοπευτή. Ακριβώς, ελάτε να τσικνήσουμε μαζί. Έχω μπαρμπεκιού με πολιτικά θέματα. Καταλαβαίνετε. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.